Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 1. Μαζί θα δούμε και απόψε αναλυτικά τα γεγονότα από την κεντρική Ελλάδα και όχι μόνο. Φυσικά, πρώτη είδηση σήμερα είναι η παρουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, στη στερεά Ελλάδα. Το απόγευμα στο ξενοδοχείο Άβαρη στο Καρπενήσι έκοψε την πίτα για το 2019 στην Όδε της Ευρυτανίας και του Καρπενησίου. Νωρίτερα σταμάτησε στην πλατεία της Μακρακόμης και εκεί είχε μια ενδιαφέρουσα συνομιλία με τους πολίτες, μιας και είχε την ευκαιρία να χαιρετήσει αρκετούς. Ήμασταν εκεί για να δούμε το μικρό ρεπορτάζ. Γεια σας. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Καλώς το να. Να σε καλά. Έτοιμος. Όλα καλά. Το εκτιμώ ιδιαίτερα. Καλά, να σε καλά. Στο χωριό μας. Να σε καλά. Να σε καλά. Βρήκες τίποτα, όταν έχεις τέλειωσες θα καθάρσεις όλα. Ή φύγανε, Να σε καλά. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την εξαιρετικά θερμή υποδοχή. Πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ για το χειροκρότημά σας, για την αγάπη σας, για την μαζική σας παρουσία. Είναι πάντα μεγάλη η χαρά μου όταν επισκέπτομαι τα μέρη σας εδώ στη Δυτική Φθιώτιδα. Καθοδόν για το Καρπενήσι, είναι μέρη τα οποία τα αγαπώ ιδιαίτερα. Είναι μέρη από τα οποία έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις. Είναι και περιοχές οι οποίες θα είναι εξαιρετικά σημαντικές στη μεγάλη πολιτική μάχη την οποία θα δώσουμε μέσα στο 2019 για να ξανακάνουμε τη μεγάλη μας παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία, κυβέρνηση. Για το 2019 είναι εκλογικό έτος. Και για την ακρίβεια, μεσολαβούν ακριβώς, αν τις μέτρησα σωστά, 112 μέρες μέχρι τις εκλογές της 26ης Μαΐου του 2019, τις ευρωεκλογές και τις τοπικές και αυτοδιοικητικές εκλογές που θα λάβουν χώρα την ίδια μέρα. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, το λέω για τον κομματικό μας μηχανισμό, θα έχουμε εκλογές σε 112 μέρες από τώρα. Εκτιμώ ότι θα έχουμε και εθνικές εκλογές, περίπου τις ίδιες ημερομηνίες. Αυτό σημαίνει ότι από τώρα μέχρι τα τέλη Μαΐου θα πρέπει όλοι να βάλουμε τα δυνατά μας. Θα πρέπει όλοι να βάλουμε τα δυνατά μας, όχι μόνο να πείσουμε τους πολίτες γιατί η σημερινή κυβέρνηση και ο σημερινός πρωθυπουργός είναι μια κακή κυβέρνηση και ένας κακός πρωθυπουργός. Αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζετε πια πάρα πολύ καλά. Πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας, να πείσουμε ότι αξίζουν οι πολίτες να εμπιστευθούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία. Αξίζουν. Αξίζει να την εμπιστευθούν, διότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη παράταξη η οποία εγγυάται την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση. Η μόνη παράταξη η οποία έχει πραγματικό σχέδιο για τη χώρα. Δουλεμένο, επεξεργασμένο για το πώς θα γίνουν
οι ζωές σας, της καθεμιάς και του καθενός, καλύτερες. Για το πώς θα μειώσουμε τους φόρους, για το πώς θα μειώσουμε τις εισφορές, για το πώς θα στηρίξουμε τα εισοδήματα, για το πώς θα φέρουμε νέες δουλειές, για το πώς θα στηρίξουμε τα εισοδήματα των αγροτών, τα οποία δοκιμάζονται σήμερα και ξέρω ότι μιλώ σε μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή, για το πώς θα παρέχουμε καλύτερη υγεία, καλύτερη παιδεία, για το πώς θα ξανακάνουμε τη χώρα μας μια χώρα αξιοπρεπή, χαμογελαστή, αισιόδοξη. Για όλα αυτά η Νέα Δημοκρατία έχει τις απαντήσεις. Και ξέρω ότι μιλάω και μιλάμε σε μια κοινωνία η οποία είναι τραυματισμένη, η οποία είναι κουρασμένη, η οποία είναι απογοητευμένη, η οποία είναι προδομένη. Είμαι σίγουρος ότι και εδώ πέρα, στη Μακρακόμη, στη Σπερχιάδα, υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι πίστεψαν τον κύριο Τσίπρα. Οι οποίοι πίστεψαν ότι θα ασκήσει τα μνημόνια με έναν νόμο και με έναν άρθρο, οι οποίοι πίστεψαν ότι θα δώσει 13η, 14η σύνταξη, ότι θα αυξήσει αμέσως το κατώτατο μισθό στα 750 ευρώ, ότι θα λύσει ως διαμαγείας τα προβλήματα των αγροτών. Οι πολίτες αυτοί απογοητεύτηκαν. Απογοητεύτηκαν από το ψέμα, απογοητεύτηκαν από τη διγλωσία και αισθάνονται σήμερα προδομένοι. Και μέσα σε αυτή την απογοήτευσή τους, αισθάνομαι ότι πολλοί αποστρέφονται συνολικά την πολιτική. Σου λένε, έλα μωρέ, όλοι το ίδιο είστε. Λίγο πολύ τα ίδια θα κάνετε. Και εσείς δεν έχετε αναλάβει δεσμεύσεις απέναντι στους ξένους. Η απάντηση είναι, φίλες και φίλοι, όχι. Δεν είμαστε το ίδιο, δεν θα κάνουμε τα ίδια. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Προσωπικά, εγώ δεν είμαι Αλέξης Τσίπρας. Σας ακούω την αλήθεια. Αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε, και αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε, θα τα κάνουμε πράξη την επόμενη μέρα. Γι' αυτό και ζητώ την εμπιστοσύνη σας και τη στήριξή σας από τώρα μέχρι τις εκλογές. Ξέρω ότι απευθύνομαι σε αγωνιστές της παράταξης που δεν μας εγκατέλειψαν ούτε στις πιο δύσκολες, ούτε στις πιο σκοτεινές στιγμές αυτής της παράταξης. Αλλά η Νέα Δημοκρατία είναι μια παράταξη η οποία απέδειξε ότι έχει ρίζες στην ελληνική κοινωνία. Άλλες παρατάξεις διαλύθηκαν και πήγαν από πολύ υψηλά ποσοστά σε μονοψήφια ποσοστά. Η Νέα Δημοκρατία άντεξε. Και θέλω και σήμερα εδώ πέρα, στη Δυτική Φθιώτιδα, να ευχαριστήσω την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά τους παλιούς παραδοσιακούς αγωνιστές της Νέας Δημοκρατίας που δεν μας εγκατέλειψαν ποτέ. Θέλω να μιλήσω όμως και σε αυτούς οι οποίοι είχαν ψηφίσει κάποια στιγμή η Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν. Θυμάμαι πάντα ότι όταν πρωτοπολιτεύτηκα εγώ το 2004, η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει 3,3 εκατομμύρια ψήφους στην εκλογή του Κώστα Καραμαλή το 2004. Πολλοί από αυτούς τους συμπολίτες μας, για διάφορους λόγους, κάποιοι δικαιολογημένοι, κάποιοι αδικαιολόγητοι, στην πορεία μας εγκατέλειψαν. Τους λέω, γυρίστε πίσω, η Νέα Δημοκρατία είναι το σπίτι σας. Αλλά πρέπει να απευθυνθούμε και σε συμπολίτες μας οι οποίοι μπορεί να μας ψήφισαν ποτέ. Κάποιοι, ειδικά νεότεροι, μπορεί να θεωρούν ότι οι διαχωριστικές γραμμές δεξιάς και αριστεράς σήμερα δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Κάποιοι είναι άνθρωποι οι οποίοι ψήφισαν τον κύριο Τσίπρα και απογοητεύτηκαν και προδόθηκαν. Μπορεί να τους είναι δύσκολο να ψηφίσουν την Νέα Δημοκρατία. Σου λένε, πώς θα κάνω εγώ αυτή την κίνηση να ψηφίσω κεντροδεξιά ή να ψηφίσω δεξιά. Κι όμως θα πρέπει να τους πείσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια παράταξη η οποία παραμένει πιστή στις ρίζες της, τιμά τις αξίες της, στις αρχές της, στον ιδρυτή της, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Αλλά είναι μια παράταξη η οποία ταυτόχρονα αλλάζει, ανανεώνεται, προσαρμόζεται στους νέους καιρούς. Είναι μια παράταξη η οποία μπορεί να κάνει πολύ αποτελεσματικά αυτή την μίξη μεταξύ των παλιών, των παραδοσιακών στελεχών και των νέων στελεχών που για πρώτη φορά θα έρθουν κοντά μας, θα πολιτευθούν μαζί μας, θα μας στηρίξουν με διαφορετικούς τρόπους. Είδατε ότι πριν από λίγες μέρες ανακοινώσαμε έναν σαρωτικό ανασχηματισμό στις γραμματείες μας. Φέραμε πολύ νέο κόσμο στη Νέα Δημοκρατία. Άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην φανταζόντουσαν στο παρελθόν ότι θα βοηθούσαν, θα στήριζαν. Ένα κόμμα και όμως τολμούν και κάνουν το βήμα γιατί η σημερινή Νέα Δημοκρατία είναι διαφορετική. Είναι ανανεωμένη, είναι σύγχρονη, είναι μια Νέα Δημοκρατία η οποία
μιλάει και στο μυαλό, αλλά και στις καρδιές των συμπολιτών μας. Θέλω να πω όμως και δύο κουβέντες για τις άλλες εκλογές, τις οποίες έχουμε στις 26 του Μαΐου, για τις περιφερειακές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Στις περιφερειακές εκλογές έχουμε δώσει ξεκάθαρη πολιτική στήριξη και λέμε ξεκάθαρα ότι το μήνυμα των εκλογών αυτών είναι πολιτικό, γιατί θέλουμε να συνεργαστούμε την επόμενη μέρα με περιφερειάρχες οι οποίοι θα ανήκουν στη δικιά μας πολιτική οικογένεια, να μπορούμε ακριβώς να υλοποιήσουμε τα μεγάλα έργα τα οποία χρειάζεται ο τόπος σήμερα. Ο Κώστας ο Μπακογιάννης έκανε σπουδαία δουλειά. Και νομίζω ότι αξίζει το χειροκρότημά σας και φυσικά απολαμβάνει την αγάπη σας και τη στήριξή σας. Έχει βάλει πλώρη για άλλα αυτοδιοικητικά μονοπάτια, πολύ σημαντικά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα είναι υποψήφιος στην Αθήνα. Έχει τη στήριξή μας και είμαστε σίγουροι ότι θα είναι ένας πολύ καλός δήμαρχος Αθηναίων. Αφήνει πίσω του έναν άξιο άνθρωπο, ο οποίος είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει με τον ίδιο ενθουσιασμό και την ίδια αποτελεσματικότητα το έργο του, γιατί εξάλλου υπήρξε σημαντικός του συνεργάτης. Ο Φάνης Σπανός θα είναι ο επόμενος περιφερειάρχης του Ρεάς Ελλάδος. Με τη δικιά σας στήριξη, θα ζητώ... Σήκω να σε δούνε καλά, για αυτοί που δεν σε ξέρουν εδώ πέρα. Παρότι ευγιώτης, αγαπάει πολύ τη Φθιώτιδα. Και ναι, φυσικά, η έδρα της περιφέρειας είναι στη Λαμία, έτσι δεν είναι. Αυτά δεν αφεντηθούν, ε. Λοιπόν, βάλτε πλάτη να εκλέξουμε το Φάνη Περιφερειάρχη, να πάμε όσο το δυνατόν καλύτερα στις περιφερειακές, στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Στις δημοτικές εκλογές, από τη φύση της η ψήφος είναι πιο χαλαρή, έχουμε και εκεί τις προτιμήσεις μας, αλλά τα πράγματα εκεί, εκ των πραγμάτων, έχουν μια άλλη απόσταση από τη σκληρή αναμέτρηση της πολιτικής. Τελειώνοντας, θέλω να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ και πάλι που είμαι εδώ και έτσι αναπνέω τον καθαρό αέρα της Δυτικής Φθιώτιδας και θα ανέβω σε λίγο στο βουνό για να κατηφορήσω στο Καρπενήσι. Το χρειαζόμαστε αυτό το καθαρό αέρα αυτές τις μέρες, διότι δυστυχώς από την πρωτεύουσα και ειδικά από το Κοινοβούλιο αναδύεται μία, τολμώ να πω, δυσοδεία. Διότι αυτά τα οποία έχουμε δει τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες εβδομάδες, μόνο αηδία προκαλούν σε πολίτες για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Κοινοβούλιο. Ψηφίστηκε έτσι όπως ψηφίστηκε και από αυτούς που ψηφίστηκε η πολύ κακή συμφωνία των Πρεσπών. Η Νέα Δημοκρατία βρέθηκε και βρίσκεται απέναντι σε αυτή τη συμφωνία. Θέλω να είμαι τελείως σαφής σε αυτό. Όπως ήμουν σαφής με τους Έλληνες σε όλη την Ελλάδα. Και ξέρω ότι η ενόχληση όσον αφορά στη συμφωνία των Πρεσπών δεν αφορά μόνο τους Μακεδόνες, αφορά όλους τους Έλληνες. Οι οποίοι αισθάνονται βαθιά προσβεβλημένοι όταν διαπιστώνουν τώρα ότι Μακεδόνες, με βάση την συμφωνία, ομιλώντας την μακεδονική γλώσσα και κάτοχοι της μακεδονικής ταυτότητας, θα είναι πια οι βόρειοι γειτονές μας και με τη βούλα και με τη σφραγίδα του ελληνικού κράτους. Αυτά τα έκανε ο κύριος Τσίπρας και τα έκανε και ο κύριος Καμένος, ο οποίος τώρα έχει φορέσει το μανδύα του Μακεδονομάχου, αλλά δεν θέλω να ξεχνάτε στις κουβέντες, στα καφενεία που μπορεί κάποιοι να σας λένε «Μα ο Καμένος κάνει τα πάντα», ότι ο Καμένος ήταν αυτός ο οποίος μπορούσε να ρίξει την κυβέρνηση τον περασμένο Ιούλιο όταν κάναμε πρόταση της πιστίας και φυσικά δεν το έκανε. Γιατί δεν το έκανε? Γιατί ήθελε να παραμείνει στην καρέκλα για λίγους μήνες ακόμα. Η καρέκλα πάνω απ' όλα. Και τώρα έχουμε απίστευτες συζητήσεις και ραδιουργίες στη Βουλή για να αλλάξουμε τον κανονισμό της Βουλής. Τη Δευτέρα υπάρχει μία συζήτηση. Για να γίνει τι τελικά, να απολαμβάνει ο κ. Καμένος για λίγο ακόμα τα προνόμια του αρχικού κόμματος. Και γιατί γίνεται αυτό? Διότι ο κ. Καμένος εκβιάζει τον κ. Τσίπρα και ο κ. Τσίπρας εκβιαζόμενος αναγκάζεται να ενδίδει. Α
Να το πω λοιπόν ξεκάθαρα, το είπα και χθες από την Πάτρα, ένας εκβιαζόμενος πρωθυπουργός είναι ένας επικίνδυνος πρωθυπουργός. Δεν χρειαζόμαστε έναν εκβιαζόμενο πρωθυπουργό. Γι' αυτό και πρέπει να γίνουν εκλογές το συντομότερο δυνατόν, να απαλλαγούμε από αυτή την κυβέρνηση, να πάει επιτέλους η χώρα μπροστά με αισιοδοξία, με αυτοπεποίθηση, με χαμόγελο. Να τα κάνουμε λοιπόν όλα αυτά, φίλες και φίλοι. Σκεφτόμαστε πολύ την επόμενη μέρα και με τον Χρήστο τον Σταϊκούρα, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω δημόσια για τον ρόλο του κοντά μου ως τομεάρχης οικονομίας. Επεξεργαζόμαστε, όχι μόνο δεν άσκουμε μόνο κριτική στην κυβέρνηση, επεξεργαζόμαστε και την επόμενη μέρα και κάνουμε τα σχέδιά μας πιο συγκεκριμένα. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε εκλογές. Κλείνω λοιπόν από εκεί που ξεκίνησα. Οι εκλογές είναι μια μάχη. Κάθε εκλογή είναι δύσκολη. Δεν θέλω, αγαπητέ πρόεδρε της οργάνωσής μας, αγαπητά μας κομματικά στελέχη, καμία επανάπαυση. Ξεχάστε τις δημοσκοπήσεις. Δεν μας ενδιαφέρουν στις εκλογές. Δεν θέλω να υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι προηγούμαστε με μεγάλη διαφορά, άρα η εκλογή έχει λίγο πολύ τελειώσει και κάποιοι μπορεί ήδη να προβάρουν τα κοστούμια τους για την επόμενη μέρα. Όχι. Η εκλογή είναι μάχη. Οι εκλογές είναι μάχη. Θέλω να πάτε πόρτα-πόρτα, θέλω να πάτε καφενείο-καφενείο. Θέλω να βρείτε αυτούς τους συμπολίτες μας, οι οποίοι και σήμερα ακόμα μπορεί να είναι καχύποπτοι απέναντι στην Δημοκρατία, να τους πείσετε να μας εμπιστευθούν. Να τους πείστε να με εμπιστευτούν εμένα προσωπικά. Έχω πλήρη αίσθηση του βάρους που αναλαμβάνουμε την επόμενη μέρα. Σας διαβεβαιώνω όμως ότι είμαστε έτοιμοι, είμαστε σίγουροι, είμαστε δυνατοί. Μαζί θα αλλάξουμε την Ελλάδα. Μπορούμε να την αλλάξουμε. Ελλάδα μπορούμε και αξίζουμε κάτι πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο έχουμε σήμερα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για το χειροκρότημά σας. Στο επανειδήν. Ευχαριστώ πολύ.